Θα τεθεί σε διαβούλευση μέχρι το τέλος της εβδομάδος και αλλάζει τον τρόπο που ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία του χρόνου αναμονής του. Δηλαδή, ο γιατρός, καθώς βλέπει τον ασθενή, θα δίνει ένα δελτίο ότι πρέπει να χειρουργηθεί, θα αναφέρει τη βαρύτητα του περιστατικού, το είδος της επέμβασης και φυσικά σε αυτό το παραπεμπτικό θα αναφέρονται βασικά στοιχεία του ασθενού, σάμκα και ηλικία κλπ. Το κρίσιμο είναι ότι ο γιατρός θα κατηγοριοποιεί τον ασθενή σε 5 κλίμακες βαρύτητας, ανάλογα με το πόσο βαρύ περιστατικό είναι. Αυτό το παραπεμπτικό θα πηγαίνει σε μια υπηρεσία εντός του νοσοκομείου, αλλά ανεξάρτητα από το γιατρό το συγκεκριμένο, θα είναι μια αντικειμενική διαδικασία και υπηρεσία, η οποία θα τοποθετεί τον ασθενή σε μια σειρά στη λίστα αναμονής. Αυτό θα μπορεί ο ασθενής να το παρακολουθεί από το site του νοσοκομείου. Δηλαδή, βλέποντας το ένα κωδικό που θα έχει πάρει, θα είναι μια επιτροπή η οποία θα αξιολογεί το χαρτί που θα του δώσει ο γιατρός, τέλος πάντων, θα αξιολογεί η υπηρεσία αυτή πόσο σύντομα πρέπει αυτός ο άνθρωπος, ο ασθενής, να πάει στο χειρουργείο και μετά θα ορίζεται ένα ραντεβού. Έτσι δεν είναι? Σχεδόν. Να το πούμε πάλι. Έχει ενδιαφέρον. Η υπηρεσία αυτή που μπορεί να είναι ένα άτομο ή δύο άτομα ή τρία, ή μια άτομο ή επιτροπή, έτσι, θα αξιολογεί με βάση δύο πράγματα. Το χρόνο που ήρθε ο ασθενής για πρώτη φορά στο νοσοκομείο και το βαθμό βαρύτητας της περίπτωσής του. Βεβαίως εδώ μιλάμε για το δικαίωμα του ασθενούς στην ισότητα στην πρόσβαση και στη διαφάνεια. Δηλαδή δικαιούται και οφείλουμε να παρέχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει ο ίδιος, να διαμαρτυρηθεί αν νομίζει ότι θίγεται και βέβαια μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει αυτή τη δυνατότητα ο ασθενής. Τώρα, κυρία Παλασοπούλη, τώρα πώς γίνονται τα χειρουργεία? Τώρα τηρείται ο χρόνος με βάση την αρχική προσέλευση του ασθενούς. Όμως πολλές φορές οι ασθενείς μας έχουν την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα τους δίνουμε τη δυνατότητα να το ελέγξουν, να αναφερθούν σε αυτό και βέβαια να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ συστήματος παροχής υπηρεσιών και ασθενούς και να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι ο ασθενής δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη κίνηση, πληρωμή, το γρηγορώσιμο λέμε τώρα. Άρα μπορεί να κάνει ένσταση ο ασθενής. Μπορεί να κάνει ένσταση. Δεν σημαίνει πάντοτε ότι όταν κάνουμε ένσταση έχουμε δίκιο, αλλά θα το εξετάσουμε με κάθε αντικειμενικότητα. Άρα είναι ένα βήμα προς τον ασθενή. Ώσπου να κάνει ένσταση. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί τελικά να τον κάνει να πάει 2 μήνες μετά στο χειρουργείο. Όχι, καθόλου. Αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Ήδη η χρόνη αναμονή στη γενική χειρουργική δεν είναι σοβαρή. Μόνο σε ειδικότερα χειρουργεία είναι αυξημένη η χρόνη. Να πούμε ότι και άλλα συστήματα υγείας έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα αναμονής και πολλές φορές και αντιμετωπίζουν ακόμη και πιο μεγάλο χρόνο από εμάς. Αυτός ο τρόπος παρακολούθησης είναι μία μέθοδος να το διαχειριστούν. Π.χ. η Αυστρία έχει εισάγει αυτό το σύστημα. Ωραία. Επίσης να πω για κάθε δυνατότητα βελτίωσης θα τεθεί σε διαβούλευση. Άρα και οι γιατροί και οι ίδιοι ασθενείς μπορούν να μπουν και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης πριν οριστικοποιηθεί η υπουργική απόφαση. Πάντως, κυρία Παλασοπούλου, Ηλία Κούκο, εγώ καταλαβαίνω επειδή όλα αυτά στην πράξη αποδεικνύονται και βλέπουμε την αποτελεσματικότητά τους. Αφήστε και εσείς που ξέρετε το χώρο πολύ καλύτερα από όλους εμάς, αφήστε στη διαβούλευση ένα μικρό εδάφιο ανοιχτό για αλλαγές που πιθανότατα να χρειαστούν, αν χρειαστούν. Μπορεί να μην χρειαστούν και μακάρι και το ευχόμαστε. Γι' αυτό γίνεται η διαβούλευση. Ναι, αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της διαβούλευσης. Γίνεται όλο πάρα πολύ δημοκρατικά, έχει μελετηθεί πάρα πολύ όσο μπορούσε το σύστημα. Και όλο ηλεκτρονικά γίνεται αυτό, ή θα πρέπει να πηγαίνει εκεί πέρα ο ασθενής? Όχι, ηλεκτρονικά. Μάλιστα.
Εννοεί για το νομοθέτημα ο ασθενής θα πρέπει να έρθει εδώ να τον δουν, να πάρει τα παραπεπτικά. Καλά, αφού έρχεται ούτως ή άλλως πρώτη επίσκεψη για να τον δουν οι γιατροί τον ασθενή μας, έτσι δεν είναι? Απλά θα ήθελα να πω ότι παράλληλα με όλο αυτό το σύστημα που εισάγει διαφάνεια και επιβεβαιώνει την ισονομία, θα κάνουμε όχι μόνο το Ιπποκράτιο και τα υπόλοιπα νοσοκομεία μία προσπάθεια να αυξήσουμε τον αριθμό των χειρουργείων που εκτελούνται. Πώς? Ελέγχοντας καλύτερα τη ροή μας μέσα στο χρόνο του πρωινού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει περισσότερα χειρουργία, λιγότερο η αναμονή. Βέβαια, κυρία Παλασοπούλου, σε αυτό και να κλείσουμε, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού και είναι δύσκολο να ανταπεξέλθετε σε πολύ μεγάλο φόρτο χειρουργείων. Ναι, υπάρχει έλλειψη προσωπικού, η οποία όμως σταδιακά το τελευταίο διάστημα βελτιώνεται. Δηλαδή αρχίζουν να έρχονται 2, 3, 5 νοσηλευτές οι οποίοι κατά προτεραιότητα πηγαίνουν στα τμήματα, τα αντίστοιχα χειρουργία και χειρουργικές κλινικές. Και πάντοτε υπάρχει περιθώριο καλύτερης διαχείρισης με το υφιστάμενο προσωπικό μέσα στην πρωινή ροή. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παλασοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Ηλία. Καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε και θα προσπαθήσουμε. Ναι, ναι, καλημέρα, να πετύχει αυτό.